πέσαμε αυτή τη διάσκεψη, παρόλο που η παρούσα διοίκηση έχει τουλάχιστον δύο χρόνια που είναι στη κεφαλή του σφαιρικού τμήματος του Απόλλωνα, με σκοπό να περάσουμε και προς τα έξω τους στόχους μας, αλλά και να παρουσιάσουμε τη νέα ομάδα στη φετινή χρονιά. Θα ήθελα να δώσω πρώτα, πριν δώσω πρώτα τον λόγο στο νέο μας προπονητή, αλλά και τον αρχηγό, τον νέο αρχηγό της ομάδας, θα ήθελα να πω ότι η στόχη της ομάδας είναι για τον Απόλλωνα κατά τη διοίκηση πάντα προδιαθετημένη, με την έννοια ότι ο Απόλλωνας πάντα ήταν ομάδα της τετράδας, πάντα ήταν ομάδα που πρωταγωνιστούσε τόσο και στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο. Κάναμε μια προσπάθεια πέρσι, πάρα πολύ επιτυχημένη, που ευελπιστούμε και αυτή τη χρονιά να είναι ακόμη καλύτερη. Μάθαμε από τα λάθη της προηγούμενης χρονιάς και ευελπιστούμε ότι θα είμαστε καλύτεροι φέτος, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Θέλω πρώτα να δώσω τον λόγο. Συνεργαστήκαμε με έναν επιτυχημένο διαχρονικά προπονητή τόσο στο κυπριακό καθοσφαιρικό κλίνεστε, όσο και με επιτυχίες στο εξωτερικό, τον κύριο Τόνι Κωνσταντινίδη. Θα ήθελα να του δώσω τον λόγο για και αυτός να πει μερικά πράγματα γενικά για το όνειρό του για τον νέο Απόλλωνα, αλλά και για την φετινή χρονιά. Καταρχήν να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που δώσατε το παρόν σας στη διάσκεψή μας. Αξιότιμη είναι η πρώτη ουσιαστικά διάσκεψη από την ημέρα που είμαι προπονητής στον Απόλλωνα, παρόλο που το έκανε στο παρελθόν σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ήθελα επίσημα να ευχαριστήσω την διοίκηση του Απόλλωνα, ειδικά τον προσωπικά τον πρόεδρο τον Μιχαήλ, για την εμπιστοσύνη που έδειξα στο πρόσωπό μου. Εγώ θεωρώ ότι είναι τιμή μου να είμαι προπονητής στο συγκεκριμένο σωματείο. Αντιμετώπισα πάρα πολλές φορές τον αντίπαλο στον Απόλλωνα και γνωρίζω και το εκτόπισμα και την ιστορία και την ιστορία που κουβαλά πίσω του ως σωματείο. Γι' αυτό δεν το θεωρώ καθόλου υπερβολική τη λέξη αυτό που ανέφερα ότι είναι τιμή μου ως προπονητής να ηγούμαι αυτής της προσπάθειας, τουλάχιστον προπονητικά. Εντάξει, τώρα από το καλοκαίρι που υπογράψαμε με τον φίλο πρόεδρο, σπαταλήσαμε πολλές ώρες συζητώντας. Εγώ θεωρώ ότι ένα σωματείο όπως ο Απόλλωνας πρέπει η στόχη του να είναι σαφώς μεγαλύτερη από ό,τι δείξαμε την τελευταία τριετία, τετραετία. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν καταφέρει η ομάδα να μπει στην τετράδα, παρόλο που έτσι θεωρώ ότι δικαιούται να μπει στην τετράδα. Λίγο στο τέλος θα χαλάσει λίγο. Και ο στόχος μας, ο προοδοτικός μας στόχος ουσιαστικά είναι να μπούμε στις πρώτες τέσσερις ομάδες του πρωταθλήματος. Με δευτερεύον, από εκεί και πέρα, τα καταφέρουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, το ένα είναι να μπει στην τετράδα, αλλά να μπει και να μην μπορεί να παρακολουθήσει αγωνιστικά του αντιπάλου σου είναι δωρονάδωρο. Και το αναφέρω διότι κάποιε ομάδε τα τελευταία χρόνια δεν μπήκαν στην τετράδα, αλλά όταν ξεκινήσαν η μη τελική φάση δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικέ. Εμεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τα δύο αυτά με τον προπολογισμό των συγκεκριμένων που έχουμε και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε και τη είσοδο μα στο Final Four του κυπέλλου. Αν το καταφέρουμε αυτό, είναι θέμα ημέρα πλέον αν θα κερδίσει ή όχι το κυπέλλο. Ω ομάδα, ποιο ρόστερ δεν νιώθουμε κανένα κόμπλεξ κατωτερότητα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο από τη δουλειά που κάναμε με τα παιδιά αυτέ τι πέντε εβδομάδε που είμαστε μαζί. Και θεωρώ ότι θα βγει και στο κύπελο αργά ή γρήγορα. Ξεκινούμε από αύριο κοντά στην Όση, σαν πολύ καλό αντίπαλο από τη δεξιά και από τα φιλικά παιχνίδια. Στην έδρα μας, τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε η έδρα μας να με οποιοδήποτε και αναγνωριζόμαστε να παραμείνει αίτητη, διότι θεωρώ ότι αν το καταφέρουμε αυτό θα έχουμε και μεγάλες πιθανότητες να περάσουμε και να μπορέσουμε με το τέλος των τριών γύρων να μπούμε στην πρώτη τετράδα.